Παρακάλεσα τον κύριο Κώστα Καρτάλη, που είναι καθηγητής της φυσικής του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και ταυτόχρονα είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Να είναι μαζί μας έτσι για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ζούμε και τι είναι αυτό που μπορούμε να θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καταρχήν, τι είναι αυτό που ζούμε, πραγματικά. Υπάρχει όλη αυτή μια ατμόσφαιρα δυσίωνων προφητιών ότι αυτό που ζούμε είναι κάτι που σημαίνει ότι έχουμε μπει ήδη στον χώρο του αμετάστρεπτου. Φοβάμαι ότι δεν είναι πια προφητείες. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι και όλες οι χώρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί αυτή η πραγματικότητα δείχνει τα δόντια της και οι εκτιμήσεις που έρχονται για τα επόμενα χρόνια, αν η διεθνής κοινότητα δεν καταφέρει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θα είναι όλο και πιο δυσίωνες. Αυτό που ζει ο πλανήτης αυτό το διάστημα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι πρόκειται για μια εκτεταμένη κλιματική αστάθεια. Δηλαδή, υπάρχει μια συστοιχία καυσώνων που εμφανίζονται την ίδια περίοδο, διαρκούν πολύ και είναι ιδιαίτερα έντονοι στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά, μάλιστα μπορώ να πω ότι ελάχιστα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχει συμβεί στο παρελθόν με αυτή την ένταση και αυτή τη συχνότητα και αυτή την ταύτιση γεωγραφική, γεγονός που δείχνει ότι η κλιματική αστάθεια ξεπεράσει τα τοπικά όρια και επεκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές. Βέβαια, ο κάθε ένας καύσωνας έχει δική του εξήγηση. Ναι. Στη δική μας περίπτωση μπορεί να είναι τα θερμά νερά στον Ανατολικό Ατλαντικό, ενώ τα θερμά θαλάσσια νερά. Στην περίπτωση της Ασίας ενδεχομένως έχει να κάνει με τις ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κοινός τόπος είναι ότι υπάρχουν καύσωνες στην ίδια εποχή. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη. Το γεγονός ότι συμπίπτουν οι καύσωνες στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία, αυτό είναι το ασυνήθιστο. Συν ότι οι θερμοκρασίες που σημειώνονται είναι οι υψηλότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ από τότε που μετράμε. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε, είναι αυτή η σύμπτωση των καυσώνων. Δείχνει τελικά ότι μπορεί να έχουμε αυτό που φοβόμαστε, ένα κλιματικό φαινόμενο. Δηλαδή, η μία κλιματική αστάθεια σε μία περιοχή να πυροδοτεί κλιματική αστάθεια σε μία γειτονική περιοχή, ακόμα και αν αυτή είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αυτό το διάστημα, γιατί η έρευνα εξελίσσεται με ραγδαίο τρόπο για να εντοπιστούν τα αίτια, αν και θα φτάσουμε στο πραγματικό αίτιο, το οποίο είναι αναμφισβήτητο σε λιγάκι. Υπάρχει εκτίμηση ότι αυτό οφείλεται στο λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική, που γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, στη θέρμανση των υδάτων του Ατλαντικού και σε μια ανομαλία που διαμορφώνεται εκεί, ή και στην τροποποίηση του αρωχήματος αυτού του ρεύματος αέρα που κινείται από Δυσμάς προς Ανατολάς στα 10 χιλιόμετρα ύψος και το οποίο μεταφέρει πολλές μάζες από δυτικά προς ανατολικά. Όταν αυτός ο αρωχήματος, αυτό το ρεύμα αέρα κυρτώνει, αλλάζει διεύθυνση, αλλάζει την πορεία του, τότε επηρεάζει περιοχές. Όμως σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα ποια είναι η αιτία των καυσώνων ή των ακραίων φαινομένων, υπάρχει μια απολύτως αδιαφυσβήτητη αιτία η οποία πρέπει να την καταγράψουμε. Η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν θέλουμε να αναστρέψουμε. Δηλαδή και αυτά που αναφέρατε πριν, ας πούμε το λιώσιμο των πάγων και τα υπόλοιπα, εκεί ανάγονται. Εκεί, βεβαίως. Ναι. Η αύξηση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, η οποία γίνεται πλέον με συστηματικό τρόπο και με ένα ρυθμό που είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, μπορεί να αναστρέψει το πρόβλημα αν αναστραφεί ο ρυθμός αύξησης. Δηλαδή, αν οι χώρες αποφασίσουν τελικά όλα αυτά που υπόσχονται. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που νομίζω ότι έχουμε όλοι, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι πες ότι αύριο, με ένα μαγικό τρόπο, ο κόσμος, η Ευρώπη, οι μεγάλες χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσιζαν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που έχουν ήδη πάρει και με γρηγορότερο ρυθμό, αν ξαφνικά μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια οι εκπομπές αυτών των αερίων του θερμοκηπίου έπεφταν απότομα ή και σχεδόν σταματούσαν εντελώς. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας, προλαβαίνουμε να αλλάξουμε, να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Θα σταθεροποιήσουμε το πρόβλημα και σε περίπου 40 με 50 χρόνια θα το αναστρέψουμε. Θέλω να πω ότι πρόκειται ένα πρόβλημα το οποίο έχει μεγάλο χρόνο προσπαθειών για να αναστραφεί. Πρώτον, γιατί είναι δύσκολο να μηδενίσει τις εκπομπές, αλλά στο θεωρητικό σας ερώτημα που είναι πολύ ενδιαφέρον, η απάντηση είναι ότι επειδή αυτές οι χημικές ενώσεις, ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, ακόμα και αν αύριο τα αποφασίζαμε να μηδενιστούν οι εκπομπές, θα χρειαστεί περίπου 40 χρόνια να επιστρέψει η κατάσταση στο προηγούμενο επίπεδο. Επειδή ακριβώς έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, δεν συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις, δεν αλλάζουν χαρακτήρα. Άρα λοιπόν αυτό κάνει και το πρόβλημα διαγενειακό. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει σήμερα θα το βρει η επόμενη γενιά μπροστά της. Ακόμα και αν εμείς τα κάνουμε όλα σωστά,
η επόμενη γενιά. Από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τώρα δεν τα κάναμε. Θα βλέπει η επόμενη γενιά το πρόβλημα να υπάρχει, απλώς θα το βλέπει λίγο καλύτερο κάθε χρονιά. Είναι αναστρέψιμο. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή έχει μία απάντηση. Μηδενισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στον άνθρακα, στο λιγνίτη, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, σταδιακά, προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, μέχρι το 2050. Το 2050 μοιάζει μακριά, αλλά ας θυμηθούν οι ακροατές μας ότι αν ήμασταν σήμερα στο 2020, πόσο κοντά φαίνεται πια το 1990, το 2020 που ήταν επίσης 30 χρόνια. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με ευχές, δεν λύνεται από τη μέρα στην άλλη. Να θυμίσω επίσης ότι το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 80 είναι τώρα αρχίζει και εμφανίζει τα θετικά του μηνύματα, δηλαδή ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, δηλαδή περάσανε πάλι 30 χρόνια. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ένας μεγάλος μετασχηματισμός, ενεργειακός, οικονομικός, κοινωνικός, να φύγουμε από τα ορυκά καύσιμα και να σταθούμε σταδιακά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Χωρίς αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης, καμία από τις προσπάθειες δεν θα έχει σταθερό αποτέλεσμα. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω ότι χρειάζεται είναι μια συνολική αλλαγή. Δεν είναι απλώς, ας πούμε, να μειώσουμε λίγο στο μείγμα τα ορυκτά καύσιμα, στο μείγμα παραγωγής ενέργειας, ας πούμε, ή να μειώσουμε τα αυτοκίνητα που ρυπαίνουν ή κάποιες επιμέρους συνήθειες. Εδώ χρειάζεται μια αρκετά πιο συνολική αλλαγή. Ακριβώς. Χρειάζεται ένα ριζικός μετασχηματισμός, ο οποίος πρέπει να είναι σταδιακός. Δηλαδή, χωρίς άνθρακα μέχρι το 2030 και χωρίς λιγνίτη φυσικά που είναι ένα αντίστοιχο στοιχείο και το φυσικό αέριο σταδιακά από το 2040 και μετά να είναι όλο και λιγότερο, ναι. Να είναι σχεδόν μηδενικό ή να συμμετέχει όταν υπάρχουν τεχνικές οι οποίες δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλα αυτά, ενώ αν οι οικονομίες στραφούν προς μια θετική κατεύθυνση μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις αλλαγές. Δεν συγχειρίζομαι ότι είναι εύκολες, απλώς απαιτούν έναν πολύ σημαντικό και αν θέλετε και πολύ επίμονο μετασχηματισμό. Ξεπερνούν τους εκλογικούς κύκλους, χρειάζεται ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, πρέπει να κοιτάς το 2050 και να κάνεις αναγωγή προς τα πίσω τα μέτρα που πρέπει να πάρεις. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά για πολλές χώρες και ακόμα και τις αναπτυγμένες. Αλλά να σας πω κάτι, έτσι, αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι οι αναπτυγμένες χώρες που είναι και αυτές που έχουν την ευθύνη για το πρόβλημα να δεσμεύονται και στη συνέχεια να υλοποιούν αυτά που δεσμεύονται. Το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει εκτός από την εξαίρεση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μια πολύ συγκροτημένη πολιτική για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, και σε ένα δεύτερο βαθμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση ραγδαίας ανάπτυξης, εξακολουθούν και χρησιμοποιούν τα ορυκτά καύσιμα με έναν πολύ επιθετικό τρόπο και κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο βαθύ. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Περισσότερη κλιματική αστάθεια, περισσότεροι καύσονες, περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλη αυτή η αλληλουχία που τη βλέπουμε να συμβαίνει. Ο καύσωνας οδηγεί στις δασικές πυρκαγιές. Ναι. Μετά τον καύσωνα έχεις πολύ ακραίες καταιγίδες και έχεις πλημμύρες. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να καταλάβεις ότι η φύση έχει μια αλληλουχία όταν την προσβάλλει στη λειτουργία της. Τώρα, δύο θέματα. Πρώτον, πού βρίσκεται η Ελλάδα σε όλα αυτά? Ναι, αυτό η Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει καταφέρει και έχει και μάλιστα μέσα στην οικονομική κρίση να ενσωματώσει όλο και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό της μείγμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι όταν ένα μέτρο είναι βιώσιμο και μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην αγορά, μπορεί κάλλιστα να ενσωματωθεί και πολύ γρήγορα. Πού υστερούμε? Υστερούμε στο γεγονός ότι θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υστερούμε. Απλώς η κρίση ενεργειακή μας έφερε πίσω σε σχέση με τη χρήση του λιγνίτη. Ο λιγνίτης ήταν να σταματήσει να χρησιμοποιείται πιο νωρίς, πήρε μια παράταση. Αλλά αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο και μόνο ως προσωρινό μέτρο έχει αξία. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια στο να ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί στερούμε στον χωροταξικό σχεδιασμό. Θα έχετε ακούσει, θα είναι γνωστό άλλωστε, ότι υπάρχει πρόβλημα στην τοποθέτηση μεγάλων αιωλικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας από αντιδράσεις που προκύπτουν. Θέλει ένα σχεδιασμό χωροταξικό ώστε να μπορεί να υπάρχει και ένα σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, αλλά μπορούν να προχωρούν και αυτές οι επενδύσεις που είναι εξαιρετικά φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα. Και βεβαίως χρειάζεται μια ραγδαία προσπάθεια ώστε σταδιακά το φυσικό αέριο να έρθει να αντικατασταθεί από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Το ξαναλέω γιατί πολλές φορές το ακούω να μου το λένε, δεν θα γίνει από τη μέρα στην άλλη. Αυτό θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2040, 2045 και τέλος το 2050 που πρέπει να είμαστε κι εμείς κλιματικά ουδέτεροι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
ότι να έχουμε μειώσει τις εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου σε μεγάλο βαθμό και ό,τι περισσεύει, που πρέπει να είναι μικρό, να έχουμε τρόπους να απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα. Αυτό έχει μια ανάγνωση που σημαίνει περισσότερο πράσινο στις πόλεις ή περισσότερα δάση. Πόσο λοιπόν μεγάλη σημασία έχει να προστατεύουμε τα δάση, πέρα από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικό στοιχείο για το φυσικό περιβάλλον, είναι και εξαιρετικό συστατικό για να μπορέσεις να γίνεις κλιματικά ουδέτερος. Ναι. Τώρα, θίξατε ήδη αυτό το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ενώ όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλό να αφήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, το λιγνίτι και να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν το πράγμα γίνεται συγκεκριμένο, δηλαδή όταν μια ανεμογεννήτρια πάει να εγκατασταθεί κάπου, ξεσπάνε αντιδράσεις πάρα πολλές, όχι πάντα δικαιολόγητες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης των ανησυχιών ή των ενστάσεων, και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο, ακούω τη θεωρία ότι οι πυρκαγιές που γίνονται για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα καμένα, άρα φτάνουμε αυτό που θα ήταν η λύση σε αυτό που προκαλεί την κλιματική αλλαγή να εμφανίζεται ως, πώς να πω, αιτία των πυρκαγιών που καταστρέφουν τα δάση. Δεν νομίζω, ούτε καν δεν νομίζω, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι καμία από τις πυρκαγιές δεν προκύπτει επειδή κάποιος θέλει να φτιάξει μετά ένα αιωλικό πάρκο, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε μια περιοχή που έχει δάση. Ξέρει πολύ καλά όποιος θέλει να το κάνει αυτό, ότι μετά η ζωή θα είναι πολύ πιο δύσκολη επιχειρηματικά για να μπορέσει να περάσει όλες τις διοικητικές διαδικασίες. Τα δάση, όταν καίγονται, κυρίζονται αναδασωτέα. Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει κάτι ακόμα και σε μια αναδασωτέα περιοχή, αλλά αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο επιχειρηματικό και επενδυτικό ρίσκο είναι αυτό όταν το κάνεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η χωροταξικό σχεδιασμό, και έχει και πολύ μεγάλη σημασία να σεβόμαστε κάθε φορά αυτό που λέμε η φέρουσα ικανότητα, δηλαδή τι αντέχει κάθε περιοχή. Έχω δει επενδυτικά σχέδια τα οποία επιχειρούν να βάλουν πολύ μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών σε πολύ μικρές περιοχές και έτσι δίνουν την ευκαιρία να δοθεί η έννοια ότι δεν τηρείται η τοπική κλίμακα. Και υπάρχουν και σχέδια για τα οποία υπάρχουν αντιδράσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά παράλογες. Δηλαδή, έχω ακούσει, για παράδειγμα, να ισχυρίζονται άνθρωποι σε διάφορες περιοχές ότι αλλάζει το μαγνητικό πεδίο της περιοχής. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση η οποία πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Αν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό το πρόβλημα με έναν πολύ συγκροτημένο τρόπο, πρέπει να δώσουμε χώρο στον ήλιο, στον άνεμο, στην υδροελεκτρική ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε νέες τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και χρειάζεται επίσης διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Πολλές φορές οι τοπικές κοινωνίες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, νιώθουν ότι έρχεται κάτι και τους επιβάλλεται. Ναι. Και αυτό δεν είναι ποτέ θετικό. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Τώρα, το αναφέρατε ήδη για τις πυρκαγιές. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας και αυτό που γίνεται εδώ και αυτό που γίνεται αλλού, ότι στην πραγματικότητα και το φαινόμενο της πυρκαγιάς αλλάζει. Δηλαδή, αλλάζουν οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης της. Σαν να η κλιματική κρίση να κάνει την ένταση της φωτιάς τόσο μεγαλύτερη, για διάφορους λόγους, ώστε τα μέσα που παραδοσιακά έχουμε και επικαλούμαστε να αποδεικνύονται ανεπαρκή. Έτσι όπως το λέτε είναι, γιατί όταν έχεις ένα επιθετικό καύσωνα που διαρκεί και πολλές ημέρες, έχεις πολύ μεγάλη ξηρότητα εδάφους της δραστικής βλάστησης που είναι πάνω από το έδαφος και ξηρότητα εδάφους ακόμα και μέσα στο έδαφος. Δηλαδή η υγρασία του εδάφους είναι πολύ χαμηλή και τα δέντρα έχουν γίνει πολύ ξηρά. Αναφλέγονται πολύ πιο εύκολα, ναι. Αναπτύσσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλο το σύστημα της πυρικής προστασίας της καταστολής είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχει. Και αυτό φαίνεται παντού. Φαίνεται, το έχουμε δει στην Καλιφόρνια να συμβαίνει όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές που παραμένουν ανεξέλεγκτες επί εβδομάδες. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα από τη δυσκολία που προκύπτει για την αντιμετώπιση μια δασικής πυρκαγιάς μετά από ένα καυσωνικό επεισόδιο. Αυτό μεταφράζεται λοιπόν σε αλλαγή του συστήματος, περισσότερη ένταση στην πρόληψη, όσο αυτό είναι εφικτό. Γιατί, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να καθαρίσει μεγάλα δάση, αλλά μπορεί να φτιάξει όμως αντιπυρικές ζώνες για να μπορείς να τέμπεις πολύ πιο εύκολα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια περισσότερη προσπάθεια στο κομμάτι της πρόληψης. Αυτός είναι ο ενιαίος κανόνας που ισχύει για όλα τα κράτη, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όμως και εμάς. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.